Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ο καιρός είναι χειμωνιάτικος. Βέβαια, είναι τέτοιος που μας περιορίζει να μείνουμε σπίτι. Καλό είναι αυτό. Μάθαμε στην έξοδο και στις διακοπές. Ας κάτσουμε λίγο σπίτι. Λόγω καιρού, καιρικών συνθήκων. Ενδεχομένως, να πω κάτι. Οι μετεωρολόγοι εξελίσσονται χειρότερους από τους σεισμολόγους, έτσι. Ένας λέει θα χιονίσει το Σάββατο ή την Κυριακή. Ο άλλος λέει δεν θα χιονίσει το Σάββατο ή την Κυριακή στην Αθήνα. Θα πέσουν, λέει, νυφάδες χιονιού στο πλατεία Συντάγματος. Άλλος λέει ότι ναι, μεν θα χιονίσει, αλλά δεν θα έχουμε χιονόστρωση. Ο άλλος λέει θα έχουμε μόνο χιονόπτωση. Γιατί τα κάνουν αυτά? Είναι η απάντηση πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Είναι η τηλεοπτική εικόνα. Το πόσο δουλεύει η τηλεοπτική εικόνα. Αυτά είναι. Και άντε εσύ τώρα να βγάλεις άκρη, τι λένε οι μετεωρολόγοι τώρα, παλιά σεισμολόγοι, πιο παλιά, καλά, αυτή είναι χειρότερα από όλους, συνταγματολόγοι, και να δεις τι γίνεται. Από στην επικαιρότητα, πριν από λίγο, είχαμε την απόφαση του ΚΙΣΕΑ, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας στο σύνολό της. Έτσι, όλη η στρατιωτική ηγεσία άλλαξε. Νέος αρχηγός ΓΕΘΑ είναι ο κύριος Χούπης, ο οποίος διαδέχεται, ο αντιστράτηγος, Δημήτρης Χούπης, ο οποίος διαδέχεται τον επί 4 χρόνια αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο. Τον βλέπουμε εδώ, το καταδρομέα Κωνσταντίνο Φλόρο. Τον βλέπουμε εδώ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, βεβαίως στο ΚΙΣΕΑ μετήχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με εισήγηση του οποίου έγιναν οι αλλαγές, του κ. Δένδια, και έχουμε τους νέους αρχηγούς των τριών όπλων, των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του ΓΕΣ, που είναι ο Γιώργος Κωστίδης, και επειδή βγήκαν στο διαδίκτυο διάφοροι πονηροί, καμία σχέση με τον γνωστό Κωστίδη, έτσι. Έχουμε τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τον κύριο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, και έχουμε και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που είναι ο κύριος Δημήτρης Κατάρας, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν αρχηγός του Στόλου. Οι τρεις παλιοί αρχηγοί δεν εκρήθησαν ικανοί να προαχθούν παραπάνω, να γίνουν αρχηγοί, κάποιος από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ, και αποστατήθηκαν όλοι μαζί. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει γκρίνια και στεναχώρια, εγώ προς τους αποστρατευθέντες αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων έχω να πω το εξής. Κοιτάξτε, μην είμαστε ματαιόδοξοι. Γίνατε αρχηγοί Γενικού Επιτελείου Στρατού Ναυτικού Αεροπορίας. Φτάνει πια, εξαντλήσατε την ιεραρχία, να είστε υγιείς και από εδώ και πέρα να απολαύσετε την σύνταξή σας, που με τα δεδομένα βεβαίως είναι ικανοποιητική. Όχι παλιά που ήταν πολύ ικανοποιητική, τώρα είναι λιγότερο, αλλά είναι ικανοποιητική με τα γενικά δεδομένα. Ή ασχοληθείτε με ό,τι εσείς νομίζετε πιο δημιουργικό, νέοι άνθρωποι στα κόμματα, μπορείτε να προσφέρετε στην οικογένειά σας, στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, και όπως εσείς νομίζετε, εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά σας. Αλλά αυτό που λέγεται στρατός τελείωσε. Και τελείωσε για εσάς επιτυχώς. Όταν θα είναι κάποιος και γίνεται αρχηγός στρατού ναυτικού και αεροπορίας, τι άλλο θέλει δηλαδή? Δεν έγινε αρχηγός ΓΕΘΑ, και λοιπόν. Για τον κύριο Φλόρο, τον μέχρι πρότινος αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος έμεινε 4 χρόνια στην θέση αυτή, ο κύριος Φλόρος, τον βλέπουμε εδώ, εξάντλησε το προβλεπόμενο από τον νόμο, την προβλεπόμενη από τον νόμο θητεία και την παράταση της θητείας. Ό,τι προέβλεπε ο νόμος, δηλαδή, το εξάντλησε ο κύριος Φλόρος, ο στρατηγός πλέον, έτσι, ο στρατηγός 4 αστέρων, ο κύριος Φλόρος, και έχουμε και δήλωση
για τον κύριο Φλόρο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας διαβάζω τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η τετραετής θητεία του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου ως αρχηγού του ΓΕΕΦΑ συνέπεσε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και κρίσεων, αλλά και με χρόνια σημαντικής αμυντικής και διπλωματικής αναβάθμισης της χώρας. Η συμβολή του υπήρξε υπερπολύτιμη, τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την προοπτική, για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Δύο λόγια για τον στρατηγό Φλόρο. Όντως, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος θεωρείται και ήταν ένας επιτυχημένος αρχηγός ΓΕΕΦΑ, προσέφερε σημαντικό έργο, είχε και το επικοινωνιακό χάρισμα, έπειθε τους άλλους. Καταρχήν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, ήταν εκ των εμπίστων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σε κρίσιμες περιόδους πράγματι ο στρατηγός και το επιτελείο του ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της εποχής, στις απαιτήσεις και στα σχέδια της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, η στρατηγική ηγεσία δεν αυτενεργεί. Η στρατηγική ηγεσία κινείται κάτω από τις εντολές και σύμφωνα με το σχεδιασμό της εκάστοτε κυβέρνησης. Το ΚΙΣΕΑ είναι καθοριστικός παράγων, χαράσει το ΚΙΣΕΑ την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας. Το ΚΙΣΕΑ έχει τον πρώτο λόγο στους ευαίσθητους τομείς εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Κάνει τα σχέδια λοιπόν το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο μετέχουν αρμόδιοι υπουργοί, είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με την ΕΕΠ, νησιωτικής πολιτικής, αρμόδιοι υπουργοί για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Μετέχει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πάντα βεβαίως, και γίνεται το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία πάντα του Πρωθυπουργού. Εάν λείπει, δεν αναπληρώνεται ο Πρωθυπουργός δηλαδή, δεν γίνεται ΚΙΣΕΑ εν τη απουσία του Πρωθυπουργού ή από τον αναπληρωτή του, από τον πρώτο τη τάξη υπουργό για παράδειγμα. Όχι, δεν γίνεται κάτι, είναι παράνομο. Στο ΚΙΣΕΑ πάντα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έχει σημασία να πω το εξής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή της νέας στρατιωτικής ηγεσίας. Γιατί? Γιατί ζούμε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη. Ζούμε μια περίοδο όπου θα πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας να είναι στον υψηλότερο δυνατό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας να εκπληρώσουν την όποια αποστολή τους ανατεθεί, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αυτό τι απαιτεί? Ότι οι στρατηγοί θα πρέπει να εκπονήσουν και να προσαρμόσουν τα στρατηγικά σχέδια με βάση των εντολών που παίρνουν από τον Πρωθυπουργό, από την πολιτική ηγεσία, από το ΚΙΣΕΑ και από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Και με βάση αυτές τις προτεραιότητες λοιπόν να κινηθούν, να εκπονήσουν τα σχέδια που πρέπει, ο στρατός, να λέμε τα πράγματα ονομά τους, έτσι, είναι, θα έλεγα το μόνο, αλλά ίσως να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι ο μόνος κρατικός φορέας που είναι καλά οργανωμένος, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει πειθαρχία, υπάρχει αποτελεσματικότητα. Δεν επικρατεί το μπάχαλο που επικρατεί, πιθανό να επικρατεί σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, έτσι. Και αυτό οφείλεται βεβαίως στην ικανότητα, στην εργατικότητα των στελεχών και στον επαγγελματισμό των στελεχών και βεβαίως και κυρίως στις ηγεσίες του στρατεύματος. Εάν ο στρατιωτικός ηγέτης δεν εμπνέει, δεν είναι ικανός, δεν υπάρχει τίποτα, χαλαρεί το σύστημα όλο. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό
ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή της στρατηγικής ηγεσίας από την πολιτεία. Οι νέοι στρατηγοί, ναύαρχος και πτέραρχος, έχουν δυνατά βιογραφικά. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει δηλαδή την κυβέρνηση ότι έκανε κομματικές επιλογές. Όχι. Είναι άξιοι, έχουν προϊστορία, έχουν βιογραφικά δυνατά και νομίζω ότι επαξίως έχουν κριθεί και τοποθετηθεί στις κορυφαίες θέσεις του στρατεύματος. Να τους ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Τώρα, έλεγα και θα συνεχίσω από αυτό, ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου διεθνώς δηλαδή και περιφερειακά και διεθνώς αλλά και περιφερειακά, κυρίως περιφερειακά, όπου η Ελλάδα βρίσκεται, θα έλεγα, σε μια περιοχή όπου διεξάγονται δύο πόλεμοι. Αν δείτε το χάρτη, δέστε που είναι η Βαλτική, η Ουκρανία, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Ελλάδα, Αιγαίο, Τουρκία, Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε παρακάτω, οι αχτές της, οι μεσογειακές αχτές της Αφρικής, Ισραήλ, Λίβανος, Ιορδανία, Αίγυπτος, πάμε παραπέρα, διόρυγα του Σουέζ, Αραβική Χερσόνησος, Ιεμένη, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ιράκ, Κούρδοι, Ιράν. Όλο αυτό εκλαμβάνεται ως μια ενιαία γεωγραφική περιοχή και είναι. Και είναι. Είναι μια ενιαία γεωγραφική περιοχή. Και πολλοί υποστηρίζουν, και έτσι είναι, ότι είναι η στρατηγικότερη, μεγαλύτερη στρατηγικής αξίας περιοχή του πλανήτη. Για πάρα πολλούς λόγους. Διότι είναι μια περιοχή που έχει ενεργειακούς πόρους, που διακινούνται ενεργειακοί πόροι, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, έχει πλούσια ορυκτά, διεθνές εμπόριο είναι στην μεγαλύτερη δυνατή άνθεσή του, ναυσιπλοεία και γενικά είναι μια περιοχή από όπου εξαρτάται, θα έλεγα, όλος ο πλανήτης. Γι' αυτό είναι μια περιοχή που υπάρχουν συγκρούσεις. Είναι μια περιοχή συγκρουσιακή. Η Ελλάδα δεν είναι έξω από αυτή την περιοχή, είναι μέσα σε αυτή την περιοχή, μέσα σε αυτή την περιοχή και δέχεται πυροές ασφαλώς, αναμφισβήτητα, από τις πολεμικές συγκρούσεις τόσο στην Ουκρανία. Κοιτάξτε, για την Ουκρανία πρέπει να πούμε το εξής. Στην Ουκρανία έχει φύγει από την επικαιρότητα το θέμα της Ουκρανίας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχει σταματήσει ο πόλεμος. Στην Ουκρανία διακυβεύονται πολλά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι πολεμικές επιχειρήσεις επί του πεδίου, επί ουκρανικού εδάφους δηλαδή. Σε στρατιωτικό τομέα, πρωτίστως βεβαίως, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν και πολιτικά γεγονότα. Δηλαδή αυτή τα διαρκή αιτήματα του Ζελένσκι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προς το ΝΑΤΟ, προς τις άλλες χώρες και τα λοιπά, για βοήθεια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπου έχει αρχίσει να προκαλεί μια δυσαρέσκεια, δεδομένου ότι δεν βλέπουν εύκολα να υπάρχει κάποιο τέλος εκεί και ένα τέλος που πώς δεν θα έρθει εάν σταματήσει ο πόλεμος και ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Πότε θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος? Ο Ζελένσκι λέει όταν τα ουκρανικά στρατεύματα με βοήθεια των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανακαταλάβουν τα εδάφη που έχει καταλάβει τώρα της Ουκρανίας ο ρωσικός στρατός. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο, εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο. Οι όποιες προσπάθειες κάνει μέχρι τώρα ο Ζελένσκι για αντεπιθέσεις επί του πεδίου,
της μάχης δεν έχουν καρποφορήσει. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δημιουργεί, επαναλαμβάνω, πολιτικά προβλήματα. Δημιουργούν προβλητικά προβλήματα, πολιτικά αποτελέσματα η έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επί του πεδίου. Στην άλλη πλευρά γίνεται ο κακός χαμός. Ισραήλ, Λωρίδα της Γάζας, αναμειγνύονται διάφορες χώρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, το πολεμικό, καθαρά πολεμικό πλαίσιο, η Ελλάδα συμμετέχει. Ας μην το κρύβουμε, συμμετέχει η Ελλάδα, έτσι. Πώς συμμετέχει? Έχει στείλει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλες παραγγελίες οπλικών συστημάτων. Βλέπουμε εδώ το F-35, καλώς το βλέπουμε και θα σας πω γιατί το βλέπουμε, το F-35. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή δηλαδή, ήταν στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν. Πήγε στην Σούδα, στην Κρήτη, ενημερώθηκε και έκανε και για τις δραστηριότητες της Σούδας και μετά και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εκεί λοιπόν συζητήθηκαν προφανώς οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά και ο Πρωθυπουργός έβαλε το αίτημα της Ελλάδας για την απόκτηση του μαχητικού αεροσκάφους F-35. Προσέξτε να μην το μπερδέψουμε, έτσι. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς, stealth, το οποίο θεωρείται ίσως το καλύτερο στον κόσμο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τι συμβαίνει με το F-35. Συμβαίνει το εξής. Η Ελλάδα έχει κάνει ένα αίτημα να αγοράσει η χώρα μας το F-35, αμερικανικό αεροσκάφος της Lockheed Martin. Τώρα για να λέμε και την αλήθεια, κοιτάξτε, η Lockheed Martin, η αμερικανική κατασκευαστική εταιρεία, έχει κύκλο εργασιών διπλάσιο του προϋπολογισμού της Ελλάδας, έτσι, διπλάσιο. Κλείνει η παρένθεση. Τώρα, για το F-35, ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένουμε να απαντήσει. Έχουμε κάνει ένα αίτημα. Δεν μας έχουν απαντήσει οι Αμερικάνοι. Έχει ενεργοποιηθεί, όπως είπα και στην αρχή, λέω και τώρα, η λεγόμενη στρατηγική διπλωματία και η διπλωματία των εξοπλισμών. Ανάμεσα στα άλλα διπλωματικά, κορυφαία θέση έχουν και οι εξοπλισμοί, οι αγορές και η προμήθεια οπλικών συστημάτων. Είναι κορυφαίο γεγονός η ενεργοποίηση της στρατιωτικής διπλωματίας, που στην παρούσα συγκυρία, με αυτά που γίνονται δηλαδή, είναι πιο ισχυρή από την διπλωματία την κλασική, τη διπλωματία του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί διακινείται και πολύ χρήμα. Τώρα, για το F-35 που περιμένουμε απάντηση. Ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει οι Αμερικοί, αλλά περιμένουμε απάντηση. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι τον διαβεβαίωσε ο Άντονι Μπλίνκεν ότι σύντομα θα έχουμε μια θετική απάντηση. Εδώ θέλω να πω έτσι πολύ καθαρά, πολύ έτσι, χωρίς σκιές, τα εξής πράγματα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι περιττή πολυτέλεια για την Ελλάδα. Θα εξηγήσω γιατί. Το εθνικό σύστημα εράμινας της χώρας είναι επαρκέστατο. Διαθέτουμε αντιεραπορικά και αντεπυρηβικά συστήματα Patriot. Μας λείπει ένα, το έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία με εντολή των Αμερικανών να επιστρέψει. Οι φίλοι μας Αμερικάνοι θα πρέπει να μας το επιστρέψουν. Έτσι. Γιατί είναι απαραίτητο για την εθνική αεράμινα. Ένα. Έχουμε λοιπόν τους Patriot. Είναι αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικό, αντιεραπορικό. Έχουμε τα εξυγχρονισμένα F-16 Viper 83. Σε λίγο ολοκληρώνεται η παραγγελία, γι' αυτό λέω, ο εξυγχρονισμός τους. Έχουμε τα Rafale. Και έχουμε και τα Mirage 2000-5.
Και ακόμα, εάν προσθέσουμε σε αυτά τα αντιεραπορικά συστήματα των φρεγατών Μπελαρά που ήδη ναυπηγούνται, η Ελλάδα είναι πάνοπλη. Η Ελλάδα, το Εθνικό Σύστημα Εράμινας είναι επαρκέστατο και μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε αεροπορική προσβολή. Δηλαδή, αντιμετωπίζει με άνεση την όποια προσβολή από την κύρια απειλή που έχουμε, ποια είναι η Τουρκία. Με αυτά που σας είπα, λοιπόν, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία. Το F-35 χρειάζεται. Προσέξτε. Το F-35 είναι αεροσκάφος, όπως σας είπα πριν, το καλύτερο στον κόσμο, είναι stealth, αόρατο δηλαδή. Καλά, το αόρατο σχετικά όταν δεν φέρει όπλα, γιατί άμα φέρει όπλα δεν είναι και τόσο αόρατο. Είναι αεροσκάφος όμως για αποστολές μεγάλης εμβέλειας. Δεν μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το αεροσκάφος στο Αιγαίο. Δεν μπορείς. Αυτό το αεροσκάφος, το F-35, θα μπορούσε να δώσει μια αποστολή να πάει να χτυπήσει την Άγκυρα, ας πούμε, που είναι και αόρατο. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Όταν έχουμε τα Ραφάλ, τα Μιράζ 2000, παύλα 5, έχουμε τα F-16, τα Βίπερ, που είναι για το Αιγαίο και για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Ραφάλ, ιδανικά. Τέρμα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι περιττή πολυτέλεια. Πού να πάω. Και λέω λοιπόν το εξής. Αυτά τα αεροσκάφη είναι χρήσιμα, εάν έρθουν στην Ελλάδα, για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, τις επιχειρήσεις των Αμερικανών, δηλαδή για αποστολές περιφερειακές. Θα κινούν από ελληνικές αεροπορικές βάσεις και θα επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα. Αυτό είναι το F-35. Και κάτι ακόμα. Είναι πανάκριβα. Κάθε F-35 υπολογίζεται γύρω στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Το ένα, το κομμάτι. Χωρίς τα οπλικά συστήματα. Το δε κόστος συντήρησης είναι τεράστιο. Δυσβάσταχτο για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός με τη φτώχεια του. Με τη φτώχεια του θα τα πληρώσει αυτά τα αεροσκάφη. Που σας λέω, δεν είναι απαραίτητα στην παρούσα συγκυρία για το Εθνικό Σύστημα Εράμινας. Και επειδή μιλάμε τώρα για τις αποστολές, ήδη ετοιμάζεται να στείλουμε μία φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου εκεί χτυπάνε οι αντάρτες Χούτι τα εμπορικά πλοία. Εδώ προσέξτε μία σημαντική διαφορά. Οι αντάρτες Χούτι δεν είναι πειρατές, μην τους μπερδεύουμε με τους πειρατές θαλάσσης, δεν κάνουν πειρατεία. Ανταρτοπόλεμο κάνουν, αντάρτικο κάνουν. Τι χτυπάνε. Χτυπάνε πλοία κρατών, πλοία συμφερόντων, κρατών που έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Κυρίως χτυπάνε πλοία τα οποία κατευθύνονται προς τα λιμάνια της Μεσογείου που υποτίθεται ότι θα ενισχύσουν το Ισραήλ. Έχουμε μια περίπτωση που ένα ελληνόκτητο πλοίο, σημαία κάποια, αυτό δεν θυμάμαι τώρα πια, και ο κρατηδίου έχει, με 19 άτομα, ένας Έλληνας, 18 Φιλιππινέζοι, όπου οι Χούτι το κατάλαβαν και το οδήγησαν σε λιμάνια του Ιράν. Θα πω το εξής. Οι Χούτι ενισχύονται στρατιωτικά και οικονομικά από το Ιράν. Οι Χούτι κάνουν αντάρτικο στην Ιεμένη. Το Ιράν έχει βεβαίως ενισχύει τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Είναι σε διαρκή αντιπαράθεση με το Ισραήλ και μπλέκει πάρα πολύ το κουβάρι στη Μέση Ανατολή, καθώς απέναντι στο Ισραήλ που κάνει φρικαλαιότητες
στην Λωρίδα της Γάζας. Πλέον ο αραβικός κόσμος αρχίζει να επαναστατεί. Το Ιράν είναι στην πλευρά απέναντι από το Ισραήλ, όπως και η Τουρκία του Ερντογάν επίσης απέναντι από το Ισραήλ. Ο Άλτον Μπλίνκεν, ο πρόεδρος εξωτερικών της Αμερικής, ολοκλήρωσε την περιοδία του στην περιοχή χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και ένα τελευταίο είναι ότι αυτές τις ώρες που μιλάμε, το κράτος της Νοτιού Αφρικής κατηγορεί στο Διεθνές Δικαστήριο, έχει ξεκινήσει δηλαδή η εξέταση της καταγγελίας, κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία. Τα λέω αυτό, τα αυτά, διότι θέλω να σας προειδεάσω όσο πιο ήπια μπορώ, ότι έρχονται σημαντικές εξελίξεις στην περιοχή μας, πολεμικές αναμετρήσεις, πολεμικές συγκρούσεις. Η Ελλάδα ετοιμάζει να στείλει φρεγάτα του ελληνικού του στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τελειώνω εγώ, λόγω σε εσάς, 211-1860-001, 211-1860-001, το τηλέφωνο του τηλεφωνικού κέντρου εδώ του σταθμού μας. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να έχουμε τις δικές σας απόψεις, τις οποίες τις επιζητούμε, έτσι. Θέλουμε να μας λέτε ό,τι θέλετε. Το 211 λοιπόν 1860-001, 211-1860-001 στη διάθεσή σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας και ξεκινάμε τις δικές παρεμβάσεις με την κυρία Έφη από Κυψέλη. Κυρία Έφη, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Καπούτσι. Πρώτα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά επίσης, και καλά. Υγεία. Δεν τα είχαμε πει αυτά. Βεβαίως, επίσης κυρία. Και στη συνέχεια θέλω να σχολιάσω λίγο το θέμα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Που δυστυχώς αυτό το θέμα είναι βέβαια κοινωνικό και πρέπει να το συζητήσουν όλοι, αλλά όλα τα κόμματα έχουν γίνει από 18 χωριά-χωριάτες. Η κυβέρνηση τα ίδια. Όχι θα βάλουμε αυτό, όχι θα βάλουμε κανόνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια, πειθαρχία. Ο Ανδρουλάκης τα ίδια. Άλλα κόμματα βρίζουν να πάμε σε δημοψήφισμα. Τι θα γίνει τελικά? Έφερε ο κύριος Τσίπρας αυτόν τον άνθρωπο από το πουθενά. Και τώρα πήγε να το τελειώσουν το θέμα αυτό, γιατί επήγεται αυτός ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης και έχει γίνει μια Ελλάδα άνω κάτω. Εδώ έχουμε δύο μεγάλους πολέμους, όπως το λέτε κι εσείς, στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, και πρέπει να προσέχουμε εκεί και όλα τα άλλα που μας απασχολούν και πάνω απ' όλα η ακρίβεια, και έχουμε να συζητήσουμε τώρα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Θα ήθελα να το σχολιάσετε λιγάκι. Εγώ να σας πω, κυρία Κατερίνα μου, την ατζέντα των πολιτικών εξελίξεων την ορίζει, έτσι γίνεται πάντα, την ορίζει η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Κασελάκης επέβαλε στον κύριο Μητσοτάκη να προτάξει αυτό το θέμα προς διευθέτηση τον γάμο ανεξάρτητα από φύλο. Δεν ξέρω, είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης πάντως. Το ότι έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε κυβερνητικούς βουλευτές, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά λίγοι είναι αυτοί. Οι περισσότεροι μια χαρά θα το ψηφίσουν. Από το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως το ψηφίσουν, από το ΠΑΣΟΚ θα το ψηφίσουν. Δεν ξέρω, οι Σπαρτιάτες θα κάνουν ή ο Βελόπουλος ή ο άλλος, ή το κόμμα Νίκη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δηλαδή το ψηφίσει. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί τα ρίχνετε στον κύριο Κασελάκη. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, η κυρία Μαρία από Λούτσα. Σας ακούμε, κυρία Μαρία μου. Έχετε το λόγο. Γεια σας και χρόνια πολλά. Γεια καλή σας. Χρόνια σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά και επίσης. Δεν θέλω να σχολιάσω για την καθημερινότητα. Πάνε όλα χάλια. Ναι. Θέλω να ευχηθώ τον κύριο Γιάννη από τα Λιώσια. Καλή χρονιά και σε εκείνον. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Να είναι καλά και να τον ακούμε και αυτόν. Αυτά. Να είστε καλά, γιατί φεύγω να πάω για δουλειά. Να είστε όλοι καλά. Μπράβο, κυρία Μαρία μου. Κυρία Μαρία, σήμερα κάνει την έκπληξη. Εύχεται μέσω Blue Sky
Χρόνια πολλά στον κύριο Γιάννη από τα Λιώσα. Ωραία. Αυτά μ' αρέσουν. Λοιπόν, ο Μανώλης, ο κύριος Μανώλης, έτσι από την Νέα Ιωνία. Κύριε Μανώλη, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να πω να πούμε σχετικά με την τρέχοντα επικαιρότητα ότι σαν, σαν κοινωνία έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα, ναι, και ασχολούμεθα να πούμε και με τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο. Να πείτε. Με την τρέχουσα αυτή, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής πηγαίνει στην Τουρκία και κατά κανόνα έχει τρώει πόρτα που λένε, έτσι. Mm-hmm. Μετά η επόμενη του κίνηση αυτού του κυρίου είναι να πάρει τηλέφωνο του Κυριάκου και μετά να το εμπιστεύεται και να το συζητάνε. Πώς ταιριάζουν αυτά που κολλάνε δεν ξέρω, δεν... Ναι. Δεν πάει ο νους μου, δεν μας εξηγεί κανένας. Ναι. Και γιατί να μας εξηγήσει άλλωστε. Ναι. Και κάτι άλλο ήθελα ακόμα να πω, ότι πριν από μερικές μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εγκαλεί να πούμε γιατί δεν έχουμε οριοθετήσει θάλασσες, θαλάσσιες ζώνες κτλ. Και δεν κανένα κανάλι από αυτά τα λεγόμενα μεγάλα πανελλήνια εμβόλια δεν το ανέφερε, γιατί δεν κάνουμε, πώς το λένε. Εμείς καθόμαστε και συζητάμε τι θα δώσουμε, τι θα χαρίσουμε, τι θα παραχωρήσουμε στο πνεύμα της καλής γειτονίας, να πούμε, με την Τουρκία. Και σε αυτό το θέμα κανένα δεν μιλάει. Θα μας τραβάνε στα δικαστήρια και θα έχουμε και ποινή, θα έχουμε και κάποια αυτή. Μήπως μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει πού το πάνε, γιατί. Γιατί δεν καθορίζουμε αυτό. Συμφωνήσαμε, η συμφωνία της Αθήνας λέει και τα λοιπά, συμφωνήσαμε, ενώ οι άλλοι έχουν ενεργό το κάζους μπέλι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Τώρα πού κολλάνε αυτά, μπορείς, μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς, έτσι, να ρωτήσουμε Μανώλη κάποιον που ξέρει. Ευχαριστούμε κύριε Μανώλη, ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, πολύ σύντομα, κύριε Αποστόλη, μισό λεπτό να απαντήσω και έχετε το λόγο αμέσως. Η Ελλάδα δέχεται ότι με την Τουρκία έχει μία και μοναδική διαφορά, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Στο Αιγαίο συμπίπτει με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία δεν το δέχεται αυτό. Άρα λοιπόν είναι οι απόψεις διαμετρικά αντίθετες. Γιατί ο Αμερικανός έρχεται εδώ και στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα, είναι διότι πρωτοστατούν οι Αμερικάνοι στο να υπάρξει η λύση στα ελληνοτουρκικά, να υπάρξει εκτόνωση της κρίσης στα ελληνοτουρκικά. Γιατί? Όχι γιατί μας αγαπάει, αλλά διότι ενδιαφέρεται περισσότερο για να διατηρηθεί η συνοχή της συμμαχίας της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Και για να πουλήσει και όπλα βέβαια, το άλλο. Αλλά ένα τεράστιο θέμα, τώρα δεν μπορούμε σε δύο λεπτά να το αναλύσουμε. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αποστόλη, ο οποίος με υπομονή περιμένει να πάρει το λόγο. Κύριε Αποστόλη, σας ακούμε. Καπούτσι, συγχαρητήρια, καλή χρονιά σας εύχομαι. Επίσης. Και θα σας ευχαριστήσω εσάς και το Blue Sky που μας δείξατε τα επιτεύγματα της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, τα F-35 κτλ. Θα ήθελα να σταθώ όμως σε μία λεπτομέρεια. Αυτά όλα τα πανάκριβα επιτεύγματα, αυτά τα μηχανήματα, θα κληθεί να τα χρησιμοποιήσει, μάλλον να τα αξιοποιήσει η ελληνική πολεμική αεροπορία. Συμφωνούμε σε αυτό? Εάν τελικά αγοράσουμε, η παραγγελία η δική μας είναι, η επιθυμία της κυβέρνησης είναι να αγοράσουμε 24 F-35. Ναι. Άρα οι 35 είναι αφάντου να κουθούν οι Έλληνες πιλότοι να τα πετάξουν. Ναι. Συνδικής πολεμικής αεροπορίας. Ναι, βέβαια. Η πολεμική αεροπορία δεν είναι οι πρωταγωνιστές, είναι οι πιλότοι, είναι και το υπόλοιπο προσωπικό. Και αυτό είναι αξιόλογο και αυτό προσφέρει τον υγρότατο και τον κόπο και τον δομό. Ναι. Θέλω λοιπόν να καταλήξω και να πω, σύμφωνα με όλες τις αεροπορίες του κόσμου, δικαί μας, κατά τη γνώμη μου, το προσωπικό όλο αυτό αξίζει κάτι καλύτερο. Και θα σταθώ σε μια λεπτομέρεια για να τα ακούσουν και οι πολιτικοί. Εάν εσείς κύριε Καπούτση είστε μέλος ή μάλλον είστε προσωπικό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και θέλετε να επισκεφτείτε οδοντίατρο, θα σας κλείσουν ραντεβού για το Μάιο να πάτε στο 251 Αγνά.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο τιμά τη χώρα μας. Αυτά προσφέρει στους ανθρώπους που καλούνται να προσφέρουν τη μόρφωσή τους και την επίπεδό τους. Όχι μόνο οι υπτάμενοι και οι υπόλοιποι είναι αξιόλογοι. Δεν είναι για πέταμα και οι άλλοι. Και δηλαδή και οι συνταξιούχοι θέλει να πείτε. Και οι απόστρατοι, έτσι. Παρακαλώ. Και οι απόστρατοι θέλει να πείτε. Και οι απόστρατοι. Όχι μόνο η ανεργία και οι απόστρατοι. Μα, με συγχωρείτε, και να το τεκμηριώσω αυτό που λέτε. Όταν λέτε και απόστρατη, εννοούμε όταν πάει κάποιος 18 χρονών να δώσει εξετάσεις στην αεροπορία, του λέει θα σου δώσω αυτά, θα σου δώσω αυτά, θα σου δώσω τα νοσοκομεία, θα σου δώσω τα αεροπλάνα, θα σου δώσω τα τέτοια, θα σου δώσω αυτά κτλ. Και σας λέω, ρωτάω, εσείς είστε, ας πούμε τώρα, ένας τεχνικός της αεροπορίας. Πάσατε, δεν πάρετε μια σύνταξη. Έχετε πρόβλημα. Θα πάτε στο νοσοκομείο να πάρετε τηλέφωνο και θα σας πείτε ραντεβού για το Μάιο. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Κατά τη γνώμη μου, νομίζω η ελληνική αεροπορία είναι τα πέσουν τα μέσα, αλλά και ο κόσμος αξίζει ένα σεβασμό και μια περαιτέρω αξιολόγηση. Αυτή είναι η άποψή. Εντάξει, πολύ καταλαβαίνετε, κύριε Αποστόλη. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται σεβασμού, όμως, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται σεβασμού. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Όλοι. Και δεν ξέρετε κανείς, έτσι δεν είναι? Τώρα βεβαίως, σε ό,τι αφορά τους στρατιωτικούς και τα στρατιωτικά νοσοκομεία που έχουμε, που εγώ εκτιμώ και έχω προσωπική, έχω δει αντίληψη, ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το 401 και το 251 και το ναυτικό νοσοκομείο είναι ότι το καλύτερο υπάρχει στο σύστημα υγείας, με άξιους, πανάξιους γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι δίνουν αγώνες καθημερινά, παρέχουν υπηρεσίας υγείας ποιότητας στους δικαιούχους, καταρχήν, έτσι, αλλά και σε άλλους οι οποίοι μπορούν να νοσηλευτούν με κάποιους περιορισμούς βεβαίως και κάποιες διαδικασίες. Ο κύριος Νίκος από το Περιστέρι έχει το λόγο. Κύριε Νίκο, σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Καμπούση. Γεια σας. Εγώ θέλω να θίξω ένα θέμα που παρατηρώ. Ταυτόχρονα με τον Πρωθυπουργό έχουν ξεκινήσει όλες οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση συντονισμένα. Ένα πράγμα δηλαδή μαγικό, που πάντα αυτό πράγμα γίνεται σε όλα τα... Όταν πρέπει να γίνει κάποιο μασαζάκι που λέμε, η λέξη η καινούρια. Λοιπόν, σιγά σιγά να μας λένε γιατί πρέπει να αυτό και γιατί να μην γίνει και για τους ομοιοφιλόφιλους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Όταν υπάρχει ένα κύριο θέμα στο λαό, υπάρχει το δημοψήφισμα. Μέχρι τώρα, στα 50 χρόνια, έχει γίνει 1,5 δημοψήφισμα. Μισό έγινε με τον Βασιλιά, που ο Βασιλιάς ήταν στην Αγγλία όταν έγινε, και άλλο έγινε με τον Τσίπρα. Ποτέ ο λαός δεν έχει ρωτηθεί. Ποτέ. Ένα μαγικό πράγμα. Τώρα, ποιο λέτε εσείς ότι πρέπει να γίνει, ποιο πρέπει να γίνει, ποιο δημοψήφισμα πρέπει να γίνει τώρα, τι λέτε, ποιο είναι? Η γνώμη μου, η δικιά μου είναι, βάζουμε ένα δημοψήφισμα και λέμε, πρέπει να γίνει αυτό. Ποιο, συγκεκριμένα. Να δικαιούνται παιδιά. Να δικαιούνται παιδιά. Για τους ομοιοφιλόφιλους. Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν πρέπει να γίνει κάποιο δημοσίευμα. Ωραία. Αφού θα ψηφίσουν στη Βουλή, οι βουλευτές εκπροσωπούν εσάς, εμένα. Ξέρετε το κόλπο τώρα. Ποιο είναι? Το κόλπο είναι όπως γίνεται στην Ευρώπη, που του λέει ότι ο Ορμπάν πήγαινε έξω από την αίθουσα. Πήγαινε έξω από την αίθουσα και για να όσοι είναι μες στην αίθουσα μπορούν να ψηφίσουν. Το ίδιο πράγμα κάνουν και στη Βουλή. Του λένε δηλώστε απόν και όσοι είναι μέσα θα ψηφίσουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το κόλπο που δημιουργούν τώρα. Ωραία. Εσείς λοιπόν προτείνετε να γίνει δημοψήφισμα για το αν τα ομόφυλα ζευγάρια θα πρέπει... Φυσικά, φυσικά. Να... Είναι το πιο δημοκρατικό. Το πιο, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μιχάλης από Γάλλο έχει το λόγο. Κύριε Μιχάλη, σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Καμπούση. Γεια σας. Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Ναι. Έχουμε δημοκρατία σε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα? Εγώ λέω όχι. Και μπορώ να το αποδείξω. Οι βουλευτές και οι βουλευτές που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μένοι παίρνουν 5 χιλιάρικα, οι άλλοι παίρνουν 7 χιλιάρικα. Πώς μπορούν και αγοράζουν και ξαφνικά βρίσκονται βουλευτές με 34 και 70 διαμερίσματα, τα οποία αυτά αξίζουν να είναι πολλά εκατομμύρια. Πού τα βρίσκουν αυτά τα λεφτά?
Και δηλαδή παίρνουν 70 και έρχονται ενάμε και μου παίρνουν μένα το σπίτι μου στο νησί με μια απόφαση σκανδαλώδη. Δεν έχουμε δικαιοσύνη. Δεν έχουμε. Οι πολιτικοί, αντί να υπηρετούν τον λαό, ο λαός υπηρετεί τους πολιτικούς. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βγαίνουν αποφάσεις 8 μέρες ο Άριος Πάγος και να δίνει τα σπίτια στους γήπες και οι συντάξεις μας, οι οποίες τις έχουμε δώσει λεφτά για αυτές τις συντάξεις και για τα επικουρικά και για τις άδειες, έχουν κρατήσεις. Ο λαός έχει κρατήσει λεφτά το κράτος. Λοιπόν, και ξαφνικά μας τα κόβουν όλα. Και βγαίνουν αποφάσεις από τα δικαστήρια υπέρ των τραπεζών και υπέρ τους γήπες. Αυτοί εδώ πέρα οι αλήτες που ξεπροδίκανε. Τι να πω. Τα πατώλα, κύριε Μιχάλη. Τα πατώλα. Καλή χρονιά να έχετε. Τα πατώλα. Εντάξει, τα πατώλα. Κύριε Μιχάλη, έχει ο άνθρωπος ένα σπίτι, πάνε να το πάρουν. Συνταξιούχος είναι, το έχουν κόψει στη σύνταξη. Διαβάζει τα βιογραφικά, τα περιουσιακά στοιχεία των πόθεν έσχεσης των βουλευτών. Βλέπει ο άλλος βουλευτής 60 σπίτια, 100 ο άλλος. Σου λέει, κάτσε ρε, τι γίνεται, πού ζω, σου λέει. Αρχίζει και αμφιβάλλει λοιπόν για τη δημοκρατία, για τους δικαστές. Βγάζουν αποφάσεις στα δικαστήρια ο Άριος Πάγος που είναι υπέρ των φαν. Λοιπόν, εντάξει. Λέει τον πόνο του άλλου και καλά κάνει δηλαδή. Αλίμονα, αν το πει εδώ, πού θα το πει. Η κυρία Στέλλα από την Καλλιθέα έχει το λόγο. Ναι, καλησπέρα σας. Άκουσα τους δύο τελευταίους κυρίους, γιατί δεν ήμουν στο σπίτι. Και βρίσκω ότι και οι δύο έχουν δίκιο. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι. Τώρα πείτε. Έγινε, χτες ακούσαμε για ένα παιδάκι που το σπάστηκε στο ξύλο και ήταν ζευγάρι αυτοί, άντρας, γυναίκα, κανονικά. Και όμως κόντεψε να το σκοτώσει και είναι στο νοσοκομείο και το άλλο με σπασμένο το χέρι του. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθονται και δεν μπορούν να δουν τα bullying που γίνονται στα σχολεία. Αυτό δεν μπορούν, αυτό να συμμαζέψουν. Τώρα, εάν αυτά που λένε τώρα ότι ένας να υιοθετήσουν ένα παιδί, άμα το καλοέχουν και ζει μες στα πλούτη και το σπουδάσουν, το παιδί αυτό μόνο του. Και εξάλλου, αυτοί που γίνονται έτσι είναι και θέμα ορμονών. Ωραία. Δηλαδή, ωραία, τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Έτσι. Και άλλοι οικογένειες, αυτοί που γεννήκαν γκέι, πως τους λένε, δεν ήταν από οικογένειες, δεν ήταν από πατέρα και μάνα και γεννήκανε. Είναι και θέμα ορμονών αυτό. Έτσι. Μάλιστα, κυρία Στέλλα. Αυτό ξέρω να πω. Να κοιτάξουν που χτυπιώνται στα σχολεία, το ένα παιδί χτυπάει το άλλο, το βάζει κάτω και το πατά, του κλέβει το κινητό. Αυτά να κοιτάξουν. Μάλιστα. Μάλιστα, κυρία Στέλλα. Θα φοβούνται οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πού καταντήσαμε, πώς καταντήσαμε έτσι. Ναι, κυρία Στέλλα. Αυτό έχω να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Στέλλα με το δικό της τρόπο είπε αλήθειες, έτσι. Είπε αλήθειες. Η κυρία Στέλλα με το δικό της τρόπο μας είπε αλήθειες. Γιατί η παραβατική συμπεριφορά των νέων έχει φτάσει στο απροχώρητο. Επίσης, θα έλεγα η βία των γονιών ή των πατριών ή των μητριών σε βάρος των παιδιών είναι απαράδεκτη. Ξεπεράσει κάθε όριο. Αν υπάρχει όριο σε αυτό, το να κακοποιήσει ένα παιδάκι 4 ετών, να το ανέχεται η μάνα του παιδιού και το βράδυ να κοιμάσαι με τη μάνα του. Εντάξει, δεν πάνε αυτά παιδιά μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή. Κυρία Μαρία, σας ακούμε από το Χαλάνδρι. Ναι, γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Πολλές επιτυχίες στο κανάλι. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να μιλήσω για το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της υιοθεσίας. Μάλιστα. Μια και λύσαμε την οπαδική βία, τη βία των ανηλίκων, τώρα θα λύσουμε και το θέμα της υιοθεσίας. Εδώ δημιουργείται μια νέα μορφή οικογένεια. Λένε ότι θα πρέπει να είμαστε υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας, όπου δεν υπάρχουν όρια. Ενώ για υπέρ της ανοιχτής φύσεως υπάρχουν. Αυτά τα παιδιά έχουν την ατυχία να μεγαλώνουν σε κάποιο ίδρυμα από διαφόρους λόγους. Πώς θα τους επιβάλλουμε να ζήσουν αλλάζοντας τη φυσιολογική ζωή με δύο άντρες ή με δύο γυναίκες? Να μην γνωρίσουν το πρότυπο της μάνας? Ο κύριος Κασελάκης το γνωρίζει, γιατί έχει μανούλα. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σεβασμός και στη φύση. Και όσο και, κύριε Κανδελάκη μου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν παίζουμε όμως και με τη φύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρία, μια ερώτηση. Γιατί τα βάζετε με τον κύριο Κασελάκη?
Πραγματικά δηλαδή. Ακούστε. Γιατί το ο κύριος, κύριος Μητσοτάκης δεν προωθεί αυτό το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση δεν προωθεί αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ ξέρω. Το μεγάλο αυτό έγινε όταν ήταν ο κύριος Κασελάκης. Μαρία μου, κυρία Μαρία, προσέξτε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας. Εκλεγμένος 41%, σαρώνει παντού όπου πάει. Προωθεί αυτό, δεν προωθεί αυτό το νομοσχέδιο. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να έρθει με τον σύντροφό του. Καλά, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία μου. Εντάξει. Η κυρία Ελένη από τα Σεπόλια έχει το λόγο. Μπορώ να μιλήσω? Κυρία Ελένη, όλος ο χρόνος ναι. δικός σας. Καταρχήν χρόνια πολλά, καλή χρονιά με ναι, υγεία. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμαρχο των Αθηνών, ας προσέξει λίγο τα πεζοδρόμια. Γιατί τα πεζοδρόμια έχει ανάγκη η Αθήνα. Όπου και να περάσουμε, πατάμε, πέφτουμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξει τα πεζοδρόμια. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά. Κυρία Ελένη μου, να είστε καλά. Τα πεζοδρόμια κακώς δεν έχουν φτιαχτεί όμως, έτσι. Κακώς. Έπρεπε να είχαν φτιαχτεί τα πεζοδρόμια. Λοιπόν. Ωραία. Τέλος πάντων. Ναι. Σιγά σιγά λοιπόν φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Το 211-1860-001 στη διάθεσή σας. Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση που έκανε μία κυρία. Α, έχουμε την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, από την Αμφιάλη, σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, μπορώ να πω αυτό που θέλω? Ναι, λοιπόν. Ναι. Η προηγούμενη κυρία που κατηγορούσε τον Κασελάκη ναι. και υποστηρίζει τον Μητσοτάκη ναι. πάει να πει ότι τον ζηλεύουν και γι' αυτό τον κατηγοράνε, γιατί για μένα είναι ένας κύριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Έτσι, έτσι, αυτό είναι. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτό είναι. Αυτό θέλουμε, αυτό επιδιώκουμε. Η κυρία Χάιδο από Τάνο Πετράλου, να σας ακούμε. Σας ακούμε, κυρία Χάιδο, σας ακούμε. Ναι, ναι. Σας ακούμε, έχετε το λόγο. Έχουμε το λόγο. Ναι, εσείς έχετε το λόγο, ναι. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο εδώ? Κυρία Χάιδο, μιλήστε, σας παρακαλώ. Πού μπορώ να μιλήσω, κύριε? Μιλήστε, να, σας λέω μιλήστε, τι μου λέτε να πω. Ναι, ήθελα να πω για τα δαδρομικά των συνταξιούχων. Να το πείτε. Ναι, σε εσάς, στην τηλεόραση, δεν μπορώ να το πω εγώ στον κύριο εδώ πέρα. Στην τηλεόραση είστε, σας ακούει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ωραία, ήθελα να σας πω για τα αναδρομικά μας. Μας είχε τάξει ο κύριος Μητσοτάκης και την πρώτη τετραετία και τη δεύτερη τετραετία ότι θα πάρουμε τα αναδρομικά από το Γενάρη την πρώτη δόση. Και τι τα πήρατε? Αναδρομικά, είμαι συνταξιούχος. Και τι πήρατε? Και δεν μας έχει δώσει τίποτα, ξεχάστηκε η υπόθεση. Α, ναι, γι' αυτό ήθελα, αυτό το παράπονο έχω. Συνήθως εκείνος ό,τι λέει ότι το κάνει. Ωραία κυρία, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε και να μας ξαναβγείτε, να μας τα πείτε, να δούμε τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει το θέμα. Τελειώσαμε, παιδιά? Εντελώς. Λοιπόν. Να σε ευχηθώ τα καλύτερα, να σε ευχαριστήσω που είχα την καλοσύνη να επικοινωνήσετε μαζί μας και μας δώσατε μεγάλη χαρά να σας ακούσουμε. Να είστε καλά, καλό τριήμερο να έχετε. Γεια σας.